Επίσημη επίσκεψη θα πραγματοποιήσει στην Κύπρο ο πρόεδρος της Γερμανίας, κ. Στάινμαϊερ, κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Γερμανίας θα αφηχθεί στην Κύπρο αργά το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος από μέλη της γερμανικής αντιπροσωπείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο Γερμανός πρόεδρος επισκέπτεται τη χώρα μας από την σύναψη των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών. Το πρωί της Δευτέρας 12 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα υποδεχθεί τον Γερμανό πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα πραγματοποιηθούν σύντομες τελετές παρασημοφόρησης των δύο προέδρων και ακολούθως κατηδίαν συνάντηση και διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Μετά το πέρας των συναντήσεων, οι δύο πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δύο πρόεδροι, μετά τις δηλώσεις τους, θα μεταβούν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και ακολούθως θα επισκεφθούν την παλιά πόλη της πρωτεύουσας κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής. Η επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου, ιδιαίτερα κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης πυρός, στην τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, είναι και συμβολική, αλλά και εξόχως ουσιαστικής σημασίας. Θα ακολουθήσει γεύμα που θα παραθέσει η ηγεσία του ΚΕΒΕ, ενώ το απόγευμα ο Πρόεδρος της Γερμανίας θα επισκεφθεί το Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων και θα πραγματοποιήσει σύντομη συνάντηση με τους ειρηνευτές της UNFICIP. Αργότερα θα επισκεφθεί το Σπίτι της Ευρώπης και το Ινστιτούτο ΓΚΕΤ. Θα μεταβεί επίσης στην Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το βράδυ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμή του Πρόεδρου της Γερμανίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος Στάινμαϊερ θα επισκεφθεί το Γυμνάσιο Μακαρίου του Τρίτου στο πλατεία Γλαντζάς, όπου θα συνομιλήσει με μαθητές και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών στην Κοφίνου, όπου θα τύχει ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου. Ακολούθως θα μεταβεί στο χωριό Λεύκαρα, όπου και θα ξαναγηθεί, ενώ θα ακολουθήσει γεύμα των δύο προέδρων στο χωριό Κάτω Δρύς, προτού ο πρόεδρος Στάινμαϊερ αναχωρήσει για τη Γερμανία. Η επίσκεψη του πρόεδρου της Γερμανίας στην Κύπρο, η πρώτη κρατική επίσκεψη που φιλοξενεί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων του, έχει βαρύνουσα σημασία. Καταρχάς, όπως ήδη έχω αναφέρει, αποτελεί την πρώτη επίσκεψη Γερμανού Προέδρου από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων Κύπρου-Γερμανίας. Ταυτόχρονα όμως συμπίπτει με τρία ιστορικά ορόσημα. Αυτό της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή της χώρας μας, των 20 χρόνων από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της συμπλήρωσης 35 χρόνων από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μόρφου. Κατά την συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Δήμαρχο και την αντιπροσωπεία του Δήμου Μόρφου για τις συναντήσεις που είχε με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρία Ολγκίν, αλλά και για τις επόμενες ενέργειες στην προσπάθεια που καταβάλουμε για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου συζήτησαν εκτενώς τις εξελίξεις στο Κυπριακό με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αλλά και θέματα που απασχολούν τον κατεχόμενο Δήμο και έχουν ενημερώσει για την πρόθεσή τους να ζητήσουν συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση, με την ευκαιρία και αυτής της συνάντησης με τον κατεχόμενο Δήμο Μόρφου, θέλει να υπενθυμίσει για ακόμα μια φορά τη σημασία που έχει η μαζική συμμετοχή των προσφύγων μας στην προσεχή εκλογική διαδικασία και να ενθαρρύνει την προσέλευση αλλά και την εγγραφή των νέων ψηφοφόρων στους κατεχόμενους Δήμους. Πραγματοποιήθηκε χθες, 5-8 Φεβρουαρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, εκδήλωση με ξένους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η Προεδρία, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων, πραγματοποίησε την χθεσινή εκδήλωση με στόχο στην οποία συμμετείχαν πέραν των 100 επενδυτών, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις πρωτοβουλίες που υλοποίησε η κυβέρνηση, σε συνέχεια της ανατροφοδότησης που έλαβε σε παρόμοια εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Κατά την προηγούμενη συζήτηση, οι επενδυτές έθεσαν μια σειρά από ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση εξετάζει όλη αυτή την περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε λοιπόν η πρόοδος υλοποίησης της στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων και ταλέντου που εφαρμόζεται από το 2022, καθώς και η ενίσχυσή της με νέες δράσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 7 Φεβρουαρίου 2024. Πιο συγκεκριμένα, στην στρατηγική εντάχθηκαν δράσεις που αφορούν τα εξής. Την υιοθέτηση και εφαρμογή της μπλε κάρτας για διευκόλυνση της διακίνησης των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης. Τη νέα στεγαστική πολιτική και συγκεκριμένα το σχέδιο Build to Rent και την αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων για αύξηση της κατασκευής και διάθεσης μονάδων στέγασης. Την εφαρμογή του νόμου για διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων.
τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της εκπαίδευσης των παιδιών, των επενδυτών και των εργαζομένων που εγκαθίστανται στην Κύπρο. Την ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με την προώθηση της δημιουργίας του Εθνικού Οργανισμού Αναπτύξεως αλλά και τη σύσταση του Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου. Έγινε αναφορά επίσης και για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγγραφή εταιριών και την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν 2.000 εταιρείες έχουν εγγραφεί στην Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιριών από το 2022, οι οποίες απασχολούν 19.000 ειδικευμένους εργαζομένους, ενώ έχουν δοθεί 500 θεωρήσεις για ψηφιακούς νομάδες. Οι δράσεις παρουσιάστηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η εκδήλωση παρήχε την ευκαιρία για συζήτηση και καταγραφή περαιτέρω αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές, τις οποίες η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη στο μελλοντικό σχεδιασμό πολιτικών. Σημειώνεται τέλος ότι στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για ενίσχυση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας μας, η κυβέρνηση θα θεσμοθετήσει αυτόν τον διάλογο με τους ξένους επενδυτές, όπως επίσης και με Κύπρους επιχειρηματίες μέσω διοργάνωσης αντίστοιχων εκδηλώσεων. Η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων στην χώρα μας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Οι πολύ θετικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας υποστηρίζονται από μεγάλες επενδύσεις, αλλά και δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νέες ποιοτικές επενδύσεις. Στόχος παραμένει η μεγάλη άνοδος που παρουσιάζει η συνολική συνεισφορά των επενδύσεων την τελευταία δεκαετία να συνεχιστεί. Ως ένδειξη της βούλησης της κυβέρνησης να στηρίξει ουσιαστικά τον αθλητισμό στη χώρα μας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε χθες το βράδυ, στο πλαίσιο μηνύματος που απίφθινε σε εκδήλωση της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, την διάθεση επιπλέον 350.000 ευρώ για τις ανάγκες προετοιμασίας των αθλητών και αθλητριών μας που διεκδικούν συμμετοχή στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ως κυβέρνηση αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον αθλητισμό, αλλά και στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλουν οι αθλητές και αθλήτριές μας για να πετύχουν τις επιδόσεις και τις διακρίσεις τους. Με υπερηφάνεια παρακολουθούμε τις διεθνείς διακρίσεις των Κύπριων αθλητών και αθλητριών μας, που αποτελούν και υγιή πρότυπα για τους νέους μας μέσα από τις αξίες και τις αρχές που ο αθλητισμός εκπροσωπεί. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Καταρχάς, να πούμε ότι ως κυβέρνηση αναγνωρίζουμε τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων που αυτές φαίνονται και στην ενεργειακή ακρίβεια που καλεί το Κύπριος καταναλωτής, τα Κύπρια νοικοκυριά κάθε δίμηνο να καταβάλουν. Και είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που στα μέτρα που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει, αλλά και στα μέτρα που αξιολογούνται, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας είναι στους βασικούς άξονες. Να αναμένουμε σήμερα τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Έχουν υπάρξει τοποθετήσεις από τον πρόεδρο της Αρχής ως προς την πρόθεση της Αρχής, αλλά να αναμένουμε την ολοκλήρωση της συνεδρίας και τις όποιες ανακοινώσεις. Αυτό που ως κυβέρνηση έχουμε μεταφέρει, αυτό που είναι και η δική μας άποψη, είναι ότι θα πρέπει στο βαθμό που το επιτρέπει οι διαδικασίες της Αρχής να μην μεταγγελούνται στους καταναλωτές σε αυτή την περίοδο επιπρόσθετο κόστος στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Κύριε Εκπρόσωπε, υπάρχει περίπου ενημέρωση για τον δικηγόρο, ο οποίος συμπρόθεται στην Κύπρο, μάλλον στο δικαστήριο να έχει ελεύθερους φόρους. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα παραμείνει Να πω καταρχάς ότι είναι γνωστό ότι έχει φτάσει τα ξημερώματα σήμερα στην Κύπρο, που μετέβηκε και στα γραφεία του ΤΑΕΣ, στο αρχηγείο, και έχει δώσει την κατάθεσή του και ακολούθως η κατάθεση με τον φάκελο του Τουρκοκύπριου δικηγόρου έχει οδηγηθεί στην νομική υπηρεσία και μετά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Εξ όσων έχω ενημερωθεί, μόλις πριν λίγο έχει ληφθεί απόφαση, όπως αφαιθεί ελεύθερος υπό όρους, να παρουσιάζεται νομίζω δύο φορές τον μήνα ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ έχει οριστεί και επόμενη δικάσιμος εντός του Φεβρουαρίου. Αυτό σύμφωνα με τις διαδικασίες της δικαιοσύνης
Συνεπάγεται ότι ο ίδιος είναι υπόλογος στους όρους που έχει θέσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκούσιας να παρουσιάζεται κατά συγκεκριμένες ημερομηνίες ενώπιον του Πρεσβευτικού. Άρα μπορεί να μεταβεί σε τηλεφώνημα να παρουσιάζεται στο. Εξ όσων γνωρίζω, αυτή είναι η Λευκούσια. Κύριε Πρόεδρε, να πόσο μοιάζεται να δώσει κυβέρνηση τις αναφορές και να δώσει παρασκευή κατά το νοσηλείο, να δώσει και αυτοδιοίκηση και το ότι πιθανόν να υπάρχουν μη βιώσιμοι δήμοι. Λόγω των αντιμετωπίσεων των σχεδιών από τα κόμματα. Αυτό το οποίο και ο Υπουργός Εσωτερικών έχει πει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως ως προς την βιωσιμότητα του μοντέλου στο οποίο κατέληξε η νομοθετική εξουσία στην μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς όμως ως εκτελεστική εξουσία, ως Προεδρία της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών, το σύνολο της κυβέρνησης, καλούμαστε από την πρώτη μέρα να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά αυτή την μεταρρύθμιση. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, εργαζόμαστε το Υπουργείο Εσωτερικών με εντατικές προσπάθειες, ούτως ώστε αυτή η μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτή η μετάβαση να είναι ομαλή προς όφελος των Κυπρίων πολιτών. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καλύψει τις όποιες ανάγκες οικονομικές θα έχουν οι νέοι δήμοι ή οι στάμενοι δήμοι που έχουν επεκταθεί προκειμένου να επιβιώσουν και να αντέξουν σε αυτές τις ανάγκες. Αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σημειώσω ότι δεν είναι η κυβέρνηση, είναι ο φορολογούμενος πολίτης που θα κληθεί να καλύψει τις όποιες ανάγκες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει και εμείς. Αυτό που πρέπει να προέχει είναι η αποτελεσματικότητα των νέων Δήμων αλλά και η βιωσιμότητά τους. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να εργαστούμε ως προς την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταρρύθμισης και να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος μετά που θα εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση, εκεί και όπου εφόσον εντοπιστούν αδυναμίες, να ληφθούν έγκαιρα διορθωτικά μέτρα. Έχετε ζητήσει πολύ να ζητήσετε ενημερώσει για το διαμορφωμένο μεταξύ. Βρισκόμαστε σε επαφή και με τα Ηνωμένα Έθνη για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ως προς την συνάντηση, πέρα των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμα της κυρίας Ολγκή. Κύριε Εκπρόσωπε, στη συνάντηση που έχετε κάθε πρωί, που έχει μάλλον κάθε πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους τομείς του μεγάλου, σας απασχόλησε η έρευνα κοινής γνώμης που δημοσιεύτηκε χτες και δείχνει πολύ πεσμένα τα ποσοστά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης δείχνει ότι η κοινή γνώμη τρέφει μεγάλη εμπιστοσύνη προς τον θεσμό της ελεγκτικής υπηρεσίας σε αντίθεση με τον θεσμό της νομικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο τον παρουσιάζει με ένα 15%. Κύριε Βιγιώτη, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η προεκλογική περίοδος και οι προεδρικές εκλογές για μας έχουν τελειώσει ένα χρόνο πριν. Είμαστε επικεντρωμένοι στην ουσία και η ουσία δεν μπορεί να είναι άλλη από το να επιληθούν τα προβλήματα που καθημερινά η κοινωνία αντιμετωπίζει. Βρισκόμαστε καθημερινά σε επαφή με την κοινωνία, αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας και της κοινής γνώμης. Αυτό που αυτή η διακυβέρνηση έχει ως μεγάλο προτερήμα είναι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε απερίσπαστη στην υλοποίηση των έργων, ανεξαρτήτως των προσεχών εκλογικών αναμετρήσεων, γιατί ακριβώς αυτό είναι που ζητάει η κοινωνία και αναμένει από την κυβέρνηση και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άλλωστε, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ανακοινώσει 80, πέραν των 80 δράσεων που το 2024 θα κληθούμε να υλοποιήσουμε και θα τις υλοποιήσουμε και βρισκόμαστε καθημερινά, σας διαβεβαιώ, σε κάθε πρωινή συνάντηση, απογευματινή και βραδινή, σε πλήρη συντονισμό ως προς την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Πόσο χρονικά, πόσο κοντά είμαστε την κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή για τον διαχωρισμό της ιδιότητας του Γενικού Εισαγγελέα ως νομικού συμβούλου του κράτους και ως δημοσίου κατηγόρου. Αυτό περιλαμβανόταν μέσα στο προεδρικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έχω ήδη πει, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό για το 2024, έχει συμπεριλάβει την προετοιμασία νομοσχεδίου από πλευράς της κυβέρνησης για εξυγχρονισμό τόσο της νομικής υπηρεσίας αλλά και της ελεγκτικής υπηρεσίας. Και είναι νομοσχέδια τα οποία εντός του έτους θα προετοιμαστούν από την εκτελεστική εξουσία για να προωθηθούν ενώπιον της νομοθετικής εξουσίας. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα από το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχει δηλαδή θέμα για το διαχωρισμό, θα ετοιμαστεί νομοσχέδιο για το διαχωρισμό? Το νομοσχέδιο θα αφορά τον εξυγχρονισμό και των δύο αυτών ανεξάρτητων θεσμών. Ιδιαίτερα για το ζήτημα το οποίο όμως αναφέρεστε, το οποίο ναι, συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει την προετοιμασία του νομοσχεδίου. Την νομική υπηρεσία και την ελεκτική υπηρεσία, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει κατά τον ετήσιο πρόγραμμα. Ένα από τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται μέσα από τις τελευταίες έρευνες και εκπρόσωπα είναι το όπως θελαστικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάτι σαν στα σχέδια της κυβέρνησης ό,τι αφορά τα νέα ζευγάρια και τους φοιτητές, και ό,τι έχουμε δει τα ενίκια να φτάνουν στα ύψη, ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών φτάνει μέχρι 1.800 ευρώ. Μα είναι κάτι άλλωστε που η ίδια κυβέρνηση πρώτη το έχει αναγνωρίσει, ότι είναι ένα από τα βασικά προβλήματα, αν όχι το βασικότερο πρόβλημα, ιδιαίτερα στους νέους μας. Και νομίζω αυτή ακριβώς ήταν και η αναφορά του ιδίου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στον ετήσιο προγραμματισμό. Και είναι γι' αυτό τον λόγο που το Υπουργείο Εσωτερικών, μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, έχει παρουσιάσει την ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, ακριβώς για να μπορέσει να αμβληθεί το πρόβλημα του στεγαστικού, ιδιαίτερα στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, που δεν είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα, αλλά ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες επαρχίες. Και είναι εδώ που ήδη τα προγράμματα έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται, να τέθονται σε εφαρμογή. Είναι η μεγαλύτερη στεγαστική πολιτική σε έκταση, σε ένταση, αλλά και σε σειρά μέτρων που έχει διεξαχθεί ποτέ στην Κύπρο, που έχει ανακοινωθεί στην χώρα μας. Και θεωρούμε ότι ναι, μέσα από αυτά τα βήματα, μέσα και από την αύξηση του χτριακού αποθέματος, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα προς την μείωση των τιμών ενοικίου ή αγοράς και για νεαρά ζευγάρια, θεωρούμε ότι ακριβώς αρκετά ζητήματα θα ξεκινήσουν να απαντώνται. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα του στεγαστικού, ένα ζήτημα το οποίο για δεκαετίες έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο για να καταλήξουμε εδώ που είμαστε σήμερα, είναι ένα ζήτημα που δεν έχει ούτε μαγικές λύσεις ούτε μαγικά ραβδιά από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως αυτή η συνολική στεγαστική πολιτική θεωρούμε ότι ακριβώς απαντά αυτές τις ανησυχίες. Κύριε Εκπρόσωπε, τι να προκαλύψουμε για τις φυλακές? Βλέπουμε την κατάσταση των τελευταίων διαστημάτων, να είναι εκτός ελεύθερου. Βλέπουμε ένα κριτικά, βλέπουμε κινητά. Μιλούμε για το εξωφάλαγγα μέσα στο σοφρονιστικό μήτρο. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέτρα. Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα όσα αναφέρεστε, ιδιαίτερα για τις κεντρικές φυλακές, είναι ζητήματα τα οποία είναι γνωστά στην δημόσια σφαίρα και συζητούνται εδώ και χρόνια. Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις, οι οποίες όμως κάποιες εκ των οποίων χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Είχαν ληφθεί αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν εγκαίρως, όμως είναι ζητήματα τα οποία είναι και υπόψη της κυβέρνησης, αλλά κυρίως και υπόψη της αστυνομίας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να επαναλάβουμε είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να επιληθούν μια και καλή, και ιδιαίτερα τα όσα βλέπουμε, τόσα ανησυχητικά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.